Με ένα γιατρό που είναι και ο διευθυντής του, έχει απομείνει το αιματολογικό του νοσοκομείου ο Άγιος Ανδρέας, που καθημερινά καλείται να αντιμετωπίσει 50 ασθενείς, ενώ σε εβδομαδιαία βάση 250. Από τις αρχές του 2019 μέχρι σήμερα, από το τμήμα έχουν περάσει 8.000 περιστατικά, η πλειοψηφία των οποίων αφορά σε σοβαρές ασθένειες. Τα τελευταία χρόνια το τμήμα αντιμετωπίζει προβλήματα υποστελέχωσης και συνεπώς δυσλειτουργίας. Η μία γιατρός που μετακινούνταν στο αντίστοιχο τμήμα του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, πρόσφατα μετατέθηκε οριστικά στην οργανική της θέση και έτσι το τμήμα του νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας δεν μπορεί να την επαναπροκηρύξει. Το τμήμα διαθέτει και τρίτη θέση, αλλά η γιατρός που την κάλυπτε από τον Νοέμβριο του 2013 έχει πάρει εκπαιδευτική άδεια και μετατέθηκε σε νοσοκομείο των Αθηνών. Η απώλεια των δύο γιατρών έχει ως αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή το ιατρικό δυναμικό του αιματολογικού να έχει περιοριστεί στον εξής έναν, το διευθυντή του Παναγιώτη Ζήκο. Όταν μου επέφθη το θέμα την προηγούμενη Παρασκευή ότι υπάρχει ένα ζήτημα στο νοσοκομείο του Αγίου Ανδρέα με την άδεια του κ. Ζήκου, ο οποίος πραγματικά είναι ο διευθυντής του αιματολογικού και ο μόνος γιατρός ο οποίος καλύπτει το τμήμα, έκανα τις απαραίτητες διαδικασίες και μετακινήθηκε γιατρός από το νοσοκομείο του Πανεπιστημιακού, από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου προς τον Άγιο Ανδρέα για να καλύψει το τμήμα αιματολογικού του Αγίου Ανδρέα για όλη την εβδομάδα. Πράγματι υπήρξε η μετακίνηση αυτή του γιατρού και καλύφθηκε το θέμα άμεσα για να μην ταλαιπωρηθούν και οι ασθενείς οι οποίοι πηγαίνουν εκεί και κάνουν τις θεραπείες τους. Προφανώς όπως αντιλαμβάνεστε υπήρξε μια ισορροπία στο σύστημα και δεν υπήρξε πρόβλημα στη συγκεκριμένη περίοδο. Τώρα, όσον αφορά την περαιτέρω κατάσταση, είναι κάτι που το οποίο πρέπει να ρυθμιστεί αναμφισβήτητα. Προς την κατεύθυνση αυτή έχω ξεκινήσει τις διαδικασίες για προκήρυξη θέση επικουρικού για την κάλυψη του τμήματος αιματολογικού του Αγίου Ανδρέα και είναι και σε προκήρυξη μία θέση ακόμα παθολόγου η οποία την προσδιορίζουμε για να καλύψει πάλι το τμήμα αιματολογικού του Αγίου Ανδρέα.